Εννοώ τις πρώτες ταινίες. Του λέω μια μέρα χαριτο, έτσι... Χαριτολογώντας. Ναι. Λέω, θέλω να γίνω κι εγώ βουλιουκλάκι, του λέω μια μέρα. Και μου λέει, α, ευχή και κατάρα, χρυσό μου, να μην γίνεις ποτέ λαϊκό είδωλο. Μπορείς να παίζεις μέχρι τα 80 σου. Αυτό εκεί σε θέλω. Η Αλίκη Βουλιουκλάκη, μιας και την αναφέρατε, είναι ένα πρόσωπο το οποίο έπαιξε και ρόλο στη ζωή σας μετέπειτα. Όχι, αυτό είναι ένα λάθος. Α, είναι λάθος. Λοιπόν, ωραία, έχει υποθεί, έχει ξαναυποθεί, να το πω να τελειώνουμε, δεν θα το ξαναπώ ποτέ. Όταν με τον άντρα μου είχα αρχίσει να απομακρυνόμαστε και ήταν φυσικό ότι όπου να είναι θα χωρίσουμε, βρέθηκε σε ένα νησί να γυρίζει ταινία με την Αλίκη και τα άφηξε με την Αλίκη. Με γεια του, με χαρά του. Θα μπορούσε να είναι η οποιαδήποτε, εννοείται. Δεν ήταν η στιγμή για να διαλύσουμε. Λοιπόν, δεν είναι, βγάλτε το πια αυτό που το μασάνε σε κάθε συνέντευξη. Χώρισες γιατί στον πήρε η Αλίκη. Καμία γυναίκα δεν παίρνει κανέναν άντρα από κανένα σπίτι όταν ήδη το σπίτι δεν είναι έτοιμο να διαλυθεί. Έχετε μιλήσει πιο πολύ για τον πρώτο σας γάμο και σχεδόν καθόλου για το δεύτερο. Ο δεύτερος ήταν μικρής διάρκειας, ήταν ένα λάθος. Ήταν ένα λάθος, γιατί το λέτε λάθος. Δικό μου λάθος. Επειδή περάσατε. Ένας αξιόλογος, χαριτωμένος άνθρωπος, αλλά ήταν λάθος. Δεν έπρεπε εγώ να παντρευτώ. Ήταν δική του η πίεση. Δηλαδή, παντρευτήκαμε πριν δοκιμαστούμε αν μπορούμε να κάνουμε μαζί. Και πόσο καιρό κράτησε αυτός? Λίγο κράτησε αυτός ο γάμος. Πολύ λίγο. Ο άλλος κράτησε και πολύ και είμαστε και πολλά χρόνια πριν παντρευτούμε και όλα αυτά. Έχετε πει επίσης ότι η γάμη δεν ήταν πολύ ευτυχισμένη, αλλά τα διαζύγια ήταν πολύ ευτυχισμένα. Ναι, έκανα δύο αποτυχημένους γάμους, είπα κάποτε, αλλά δύο ευτυχισμένα διαζύγια. Αυτό... Είμαι φίλη, ήμουν φίλη. Αυτό πιστεύετε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι πολύ πιο εύκολο πάντα ένα διαζύγιο που δεν έχει παιδιά, δεν έχει πράγματα τέτοια. Μπορεί να έχεις δίκιο σε αυτό. Δεν μπορώ να το ξέρω. Έχεις δίκιο.